θάρρος τους οι Ιάπωνες, που όμως όπως βλέπουμε μετά από αυτές τις απίστευτες τραγωδίες και καταστροφές που έχουν ζήσει, τους βλέπουμε στοικούς να αντιμετωπίζουν την μοίρα τους. Μάλιστα. Είναι παροιμιώδης η συμπεριφορά τους, πραγματικά, και η υπομονή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρίτσα. Θα τα πούμε και πάλι. Εμείς να καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο. Είναι ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Είχατε από την αρχή, κύριε Τρεμόπουλο, εσείς επισημάνει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από το γεγονός αυτό, από το σεισμό που έγινε σε μια χώρα που χρησιμοποιεί πυρηνικά, και βλέπουμε ότι ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εξαρτάται πότε εννοείται αρχή. Διότι η δικιά μου αρχή ήταν το 1975, όταν υπήρχαν σχεδιασμοί για να γίνει πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, στην Κάριστο, και τότε, σαν ως οικολογικό κίνημα στη γένεσή του, είχαμε συμμετάσχει στις μεγάλες κινητοποίησεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη ματέωση αυτού του σχεδιασμού. Το αντιπυρηνικό κίνημα μεγάλωσε στη δεκαετία του 70. Το Τσερνομπίλ έδωσε ένα γερό χτύπημα στο πυρηνικό λόμπι. Η Ελλάδα φυσικά και ενδιαφέρεται για το σεισμογενές του εδάφους, και προφανώς έχουμε διατυπώσει ένα τεράστιο όχι στην λεγόμενη ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Όσον αφορά την Ιαπωνία, πριν από λίγο καιρό, κάποιοι που τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αναλάβει να πλασάρουν και στην Ελλάδα πυρηνικό εργοστάσιο, λέγανε την υποδείκνυαν ως παράδειγμα ότι αυτοί που μιλούν για κίνδυνο από σεισμούς στην Ελλάδα, για την πιθανότητα να υπάρξει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, θα πρέπει να απαντήσουν οι ανόητοι. Η Ιαπωνία δεν έχει σεισμούς. Αποδείχθηκε ότι και εκεί, που είναι μια σεισμογενής περιοχή, και βλέπετε ότι με τόσο μεγάλο σεισμό είχαν ελάχιστες καταστροφές από τον ίδιο το σεισμό, από το τσουνάμι ήταν οι καταστροφές, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, παρόλα αυτά είχαμε μια βλάβη σε μια μορφή ενέργειας, η οποία πρέπει να βγει έξω από την ατζέντα μας. Γι' αυτό και... Αν μπορείτε να φτιάξετε λίγο μπλούζα σας, με συγχωρείτε, για να μην χτυπάει το μικρόφωνο και να κάνει παρεμβολές. Ναι, μα συγχωρείτε γι' αυτό. Ναι. Υπήρχε όμως η αίσθηση, κύριε Τρεμόπουλε, ότι η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη και μπορεί να κάνει τη χρήση των πυρηνικών αντιδραστήρων ασφαλή, ακόμη και στην περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού. Ναι, βεβαίως. Τώρα αυτό επικαλούνται και οι Γάλλοι, ότι η δική τους τεχνολογία είναι ακόμη πιο εξελιγμένη. Ναι. Επομένως, οι μελλοντικοί αντιδραστήρες θα μπορούν να λειτουργήσουν κάλλιστα και σε σεισμογενείς χώρες. Κοιτάξτε, λένε ότι ένα τέτοιο τσουνάμι γίνεται κάθε 1000 χρόνια. Αλλά είχαμε μόλις πριν από 25 χρόνια ένα άλλο βατερλό, που ήταν το Τσερνομπίλ. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα που έφτασε στη χώρα μας. Έχει ρυπάνει με ραδιενέργεια ένα μεγάλο μέρος της χώρας, στην Δυτική Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία. Λοιπόν, φυσικά οι μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην περιοχή έδειξαν ότι μπορεί, και εκεί ήταν κρατικό εργοστάσιο, να συμβεί οπουδήποτε ένα τέτοιο ατύχημα σε μεγάλη χρονική, χρονικό διάστημα. Βέβαια, μετά από 25 χρόνια είχαμε ένα άλλο μεγάλο ατύχημα και ελπίζουμε να μην γίνει μεγαλύτερο, όπως φοβούνται οι ίδιοι οι Ρώσοι. Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι πραγματικά δεν μπορεί να παίζει κανείς με τη φωτιά. Επειδή ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα τρόφιμα, κύριε Τρεμόπουλε, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Λένε λοιπόν ότι είναι αυξημένα τα επίπεδα ραδιενέργειας σε γάλα και σπανάκι στην Ιαπωνία, και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτό συμβαίνει και σε τρόφιμα, σε προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 30 χιλιόμετρων, που έχει θεωρηθεί ως η ζώνη ασφαλείας. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται, και ειδικά το θαλασσινό νερό, στους αντιδραστήρες για να τους ψήξει, πώς επιστρέφει πίσω στη φύση, δηλαδή πόσο κίνδυνος υπάρχει να μολυνθεί και ο υδροφόρος ορίζοντας. Νομίζω ότι είναι φανερό. Τα στοιχεία δείχνουν και είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά στη συνέχεια θα δούμε και πολύ πιο συγκεκριμένα και αποδειγμένα, ότι έχει υπάρξει ρήπανση του νερού. Από εκεί και πέρα η θάλασσα επίσης έχει ρήπανση και χρησιμοποιείται για να ψήξει τον αντιδραστήρα. Το ρεύμα έχει κοπεί. Τέτοιοι αντιδραστήρες υπάρχουν εξαρτημένοι, δηλαδή για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να κάνουν ψήξη, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές και στην περιοχή μας. Λοιπόν, από τη στιγμή που χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες νερού και αυτό ξαναχύνεται στη θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν επιπτώσεις στα ψάρια, τα οποία και γίνονται εξαγωγές. Θα πρέπει δηλαδή να, από εδώ και πέρα, και στη ζώνη, όπως είπαν οι Αμερικάνοι, όχι 20, 80 χιλιόμετρα μακριά. Αλλά αποδεικνύεται ότι και αυτά είναι ανεπαρκή. Οι καλλιέργειες δεν είναι δεδομένες και μόνο για τοπική κατανάλωση, αν και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Άρα θα κυκλοφορήσουν στην Ιαπωνία και θα γίνουν και εξαγωγές. Άλλωστε, γνωρίζετε ότι ήδη εντοπίστηκαν κουκιά στην Ταϊβάν. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να παίζουμε αυτή την τεχνολογία. Γι' αυτό και ζητούμε να κλείσουν όλοι οι αντιδραστήρες
Αν αυτό φαίνεται υπερβολικό, αυτοί που σχεδιάζονται να μην ξεκινήσουν, όσοι έχουν ξεπεράσει την ηλικία, κατασκευάστηκαν πριν το 1980, πρέπει άμεσα να κλείσουν. Και βεβαίως είναι κάτι που ενδιαφέρει και την περιοχή μας. Μια και προγραμματίζεται στο Μπέλενε, της Βουλγαρίας, προγραμματίζεται στο Ακουγιού. Υπάρχει στη Σλοβακία πρόβλημα με αντιδραστήρα που και εκεί ετοιμάζουν όλα στο Όλα αυτά δηλαδή ισχυρίζεστε ότι πρέπει να μας ανησυχούν. Είναι σαφές. Οι Έλληνες έχουν ήδη διατυπώσει τη θέση τους και γι' αυτό αναγκάζονται οι κυβερνήσεις να το πλασάρουν με έναν πιο έκτατο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, είχαμε στην προηγούμενη περίοδο, από το 1997 και μετά ξεκίνησε μια προσπάθεια πλασαρίσματος και στην Ελλάδα του ελληνικού εργοστασίου. Είχαμε την παρουσία του κ. Καραμαλή και στη Βουλγαρία και στην Ινδία με εγκομιαστικά σχόλια για το ελληνικό του πρόγραμμα. Είχαμε την απόφαση. Πόρισμα της Ακαδημίας Εθνών που μιλάει υπέρ της δημιουργίας του πυρηνικού εργοστασίου, καταλαβαίνετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δεδομένο το οποίο βάζει φρένο έστω για κάποιο διάστημα σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Θέλω εμείς να μου μιλήσετε λίγο. Είμαστε με το αντιπυρηνικό και στις γειτονικές χώρες, γιατί μας ενδιαφέρει να μην γίνει ούτε στην Τουρκία, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στην Αλβανία που επίσης έχουν εκφραστεί διαθέσεις για συνεργασία με την Κροατία. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που μπορεί να έχει αυτό το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο και θέλω να μου πείτε τι νόημα έχει το πόσο μακριά βρίσκεται κάποιος από τη στιγμή που και τα προϊόντα από την Ιαπωνία μπορούν να φτάσουν κάλλιστα εδώ κάποια στιγμή, έστω και αν δεν είναι πολλά. Λοιπόν, τι νόημα έχει το πόσο μακριά είναι κάποιος, αν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δηλαδή είναι τόσο ισχυρές και συνεχίζονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σαφές ότι η ραδιενέργεια δεν γνωρίζει σύνορα. Ότι δεν πρόκειται για κάτι τοπικό. Εδώ βλέπουμε ότι κλασικοί ρήποι μεταφέρονται με τα προϊόντα σε άλλες περιοχές. Είναι σαφές επίσης ότι δεν υπάρχει κατόφλι ακίνδυνης δόσης. Δηλαδή υπάρχει επίπτωση στον οργανισμό, έστω πιο μακροχρόνια, αλλά υπάρχει σημαντική επίπτωση σε κάθε δόση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι επειδή όλα είναι κύκλος, επειδή υπάρχει διακίνηση των εμπορευμάτων και των προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα, σαφώς μας αφορά. Μάλιστα. Μόνο που εδώ έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εμπειρία από το Τσερνομπίλ, όπου για να μπορέσουν να διακινηθούν τα προϊόντα, μειώθηκαν τα όρια ή ανακατέθηκαν. Θυμάστε το Γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι οι παλιότεροι, τότε που πραγματικά γινόταν μια προσπάθεια και να εφησυχαστεί η κοινή γνώμη, αλλά και να μην υπάρξει εμπορική ζημιά. Μάλιστα. Τέτοια φαινόμενα θα έχουμε και στην Ιαπωνία. Τώρα, επειδή πολλές χώρες, σύν της Ιαπωνίας, θα πρέπει να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες από άλλες πηγές και όχι από την πυρηνική ενέργεια για ένα διάστημα τουλάχιστον. Υπάρχει περίπτωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τεθεί ένα ζήτημα ότι δεν μπορεί να φτάσει τους όρους τους οποίους έχει θέσει, τους στόχους που έχει θέσει για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τη μείωση των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα. Ναι, προφανώς αυτό το ζήτημα είναι τεράστιο. Η κλιματική αλλαγή δημιουργείται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Αυτό το οποίο έχει όμως υπολογιστεί και από ανεξάρτητα Ινστιτούτα και η Greenpeace έβγαλε από 1,5 χρόνο μια σχετική μελέτη σε παγκόσμια κλίμακα, όπου αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη μπορούν να καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 3.078 φορές, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ανεξάντλητο δυναμικό. Ήδη υπάρχει, στην Ελλάδα έχουμε το δεύτερο καλύτερο δυναμικό στην Ευρώπη και αφορά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών σε περιοχές που μπορούν να καλύψουν άνετα το 30-40% των ενεργειακών αναγκών. Επίσης, προχωράει αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Δημοκρατή. Βεβαίως. Έχουν υπάρξει αυτές οι εξαγγελίες για την Ευρώπη του 2020, όπου θα το 20-20-20 που λένε, 20% ανενώσιμες πηγές, εξοικονόμηση που είναι μια τεράστια πηγή ενέργειας και αυτό μας αφορά. Έχει μάλιστα υπάρξει προγραμματισμός στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 9 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2020, να έχουμε 40% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα αυτό το 40 μπορούσε εύκολα να γίνει 70, αυτό ζητούμε και εμείς ως πράσινοι, αλλά και αποδεικνύεται ότι οι μελέτες. Εύκολα, λέτε ότι στην πράξη υπάρχουν και υποδομές και όλα για να επιτευχθεί. Βεβαίως και δεν είναι εύκολο για μια νοοτροπία που πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν. Όταν το 0,5% της ενέργειας χάνεται στη διαδρομή λόγω πεπαλαιωμένου δικτύου, καταλαβαίνετε ότι ακόμη και αν αντικαταστήσεις τους λιγνητικούς σταθμούς με πυρηνικά, πάλι την απώλεια αυτή δεν την έχεις. Λοιπόν. Άρα η εξοικονόμηση είναι μεγαλύτερη μορφή ενέργειας και υποδεικνύουμε και συγκεκριμένες αναλλακτικές λύσεις που αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Είναι η απάντηση, η θετική